νομίζω πως είναι μια αυτονόητη εξέλιξη από τη στιγμή που αντιληφθήκαμε πως έχουμε παραλάβει κάτι το οποίο θα έπρεπε να το τρέξουμε. Κάναμε όλες αυτές τις ενέργειες όλο αυτό το διάστημα από 1η Ιανουαρίου και πιστέψτε με, πράγματι είναι χαρούμενη μέρα, αλλά δεν αεροβατούμε, δεν πετάμε στα σύννεφα, γιατί νομίζω πως αυτό είναι το αυτονόητο. Είναι μια εξέλιξη αποκατάστασης μιας ζημιάς η οποία είχε γίνει. Εμείς την βρήκαμε και άρα έπρεπε να τρέξουμε για να προλάβουμε τον χειμώνα τον οποίο έρχεται. Είχατε πει ότι το Σεπτέμβριο θα παραδοθεί το πισοδέρι. Το έργα στο 11 πότε υπολογίζεται το πισοδέρι? Κοιτάξτε, για μας η δουλειά, όπως είπα, ξεκίνησε από 1η-1η του 24. Όλη η γραφειοκρατία που περατώθηκε γύρω στις 25-24, υπογράφηκε η σύμβαση 24 Απριλίου. Εδώ τα συνεργεία μπήκανε αρχές Ιουλίου. Καταλαβαίνετε ότι για μένα, αν με ρωτήσει κάποιος, αυτό είναι μια εξέλιξη πολύ θετική και γρήγορη μέσα στο χρονοδιάγραμμα το οποίο βάλαμε. Εδώ θα πρέπει να εξάρουμε και την προσπάθεια του εργολάβου και όσων εργάστηκαν, γιατί πραγματικά ήταν ένα πολύ δύσκολο έργο και θα πρέπει να σκεφτόμαστε λίγο και αυτούς που δουλεύουν και εργάζονται στην ασφάλειά τους. Υπήρξαν πολλά πρόοπτα, νομίζω πως πήγαμε εξαιρετικά καλά. Τώρα όσον για το επόμενο, επειδή το μηχάνημα το οποίο έκανε την πασαλόπηξη έπρεπε από εδώ να τελειώσει και να πάει στο επόμενο σημείο, άρχισε με διαφορά γύρω στο 1,5 μήνα αργότερα, θεωρώ πως είναι σε πολύ καλή φάση και αυτό. Νομίζω πως στο αμέσως επόμενο διάστημα θα είμαστε σε θέση να παραδώσουμε και αυτό το κομμάτι. Κύριε Τάσχα, υπάρχουν και εκτός από τα δύο έργα αυτά, υπάρχουν και άλλα στην Πρέσπα. Σε ποια φάση βρίσκονται? Νομίζω πως οι Πρέσπες είναι ένα από μόνο το αυτό το τοπίο λέει πολλά. Πρέπει να επενδύσουμε στις Πρέσπες γιατί είναι ό,τι πιο όμορφο έχει η περιοχή του νομού μας, της Φλόρινας. Θεωρώ πως έχουμε δώσει μεγάλη έμφαση στην περιοχή αυτή. Πρώτον με την διασυνοριακή διάβαση, δεύτερον με το ίδιο το τελωνείο στην κρυσταλλοπηγή. Εργαζόμαστε πάνω σε αυτό. Νομίζω πως το επόμενο διάστημα είναι να χρηματοδοτήσουμε την αποπεράτωση της μελέτης του δρόμου για την διασυνοριακή διάβαση. Ξέρετε, είχε βγάλει ένα κόστος γύρω στις 255.000. Το κόστος σχεδόν διπλασιάζεται γιατί υπάρχουν άλλα πράγματα τεχνικά διάφορα τα οποία βγήκαν. Άρα νομίζω πως θα τελειώσουμε και εκεί, γιατί πραγματικά οι προσπάθειές μας έχουν πέσει πάνω σε αυτό το κομμάτι. Και πιστέψτε με, τις προηγούμενες μέρες κάναμε μια ολόκληρη έτσι διαδικασία και σύσκεψη με τον ερευνητή για τον δρόμο Φλόρινα Βίγλας, γιατί θεωρώ πως το κομμάτι που πρέπει να το ξανακερδίσουμε, καθώς αυτή τη στιγμή όλοι βλέπουν προς την Καστοριά ή από εκεί. Άρα αν θέλουμε να αναπτύξουμε την περιοχή μας, τουλάχιστον πρέπει να επενδύσουμε σε αυτό το κομμάτι για τουριστικούς λόγους, για πάρα πολλούς λόγους, ακόμα και για τον κόσμο ο οποίος ταλαιπωρείται. Και καλώς ή κακώς η περιοχή αυτή ήταν παραμελημένη τόσο προσωπικό. Ταυτόχρονα με αυτό στο νομό γίνονται και διάφορα άλλα έργα τα οποία είναι έργα καθημερινότητας, αλλά είναι πολύ σημαντικά, όπως είναι οι διαγραμμίσεις σε διάφορα σημεία και σε όλη τον οδικό άξονα ο οποίος μας ανήκει. Δυστυχώς ο πολλής κόσμος δεν γνωρίζει τι μας ανήκει εμάς, έτσι. Αυτό είναι από τα βασικά, γιατί σε καθημερινή βάση πιεζόμαστε. Αυτό δεν έγινε από εσάς, δεν είναι έτσι τα πράγματα, θα πρέπει να γνωρίζουν. Εν πάση περιπτώσει προσπαθούμε να φανούμε συνεπείς και να δώσουμε το καλύτερό μας αυτό, γιατί η περιοχή μας το χρειάζεται. Υπάρχουν και ασφαλτοστρώσεις οι οποίες γίνονται σε πάρα πολλά σημεία του νομού μας, σε δρόμους οι οποίοι οδηγούν σε τοπικές κοινότητες, και νομίζω πως είναι σε εξέλιξη πράγματα τα οποία μπορεί να είναι μικρά, αλλά για μας είναι καθημερινής φύσεως και βοηθάνε στην βελτίωση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων.